Κύριε Χεσαργίδη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Πράγματι προέκυψε μαρτυρία εναντίον δύο καταδίκων 26 ετών και 32 ετών, κατάδικοι στις κεντρικές φυλακές. Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και έρευνα των κελιών τους. Τελειώθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Κατά την έρευνα στο κελί του 32χρονου ανεβρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και δύο ζευγάρια ακουστικά. Αυτή τη στιγμή είναι ενώπιον του δικαστηρίου για αίτημα προσωποκράτησης της αστυνομίας. Να σημειώσω ότι έχω συσχετιστεί με υπόθεση η οποία εξελίχθηκε 20 Σεπτεμβρίου του 2023, όπου είχα συλληφθεί δύο άτομα και είχα κατασχεθεί 1 κιλό και 574 γραμμάρια κάναβη και 510 γραμμάρια κοκαίνη. Λέπτο, κύριε Σεργίδη, είναι άλλοι εκείνοι δύο με αυτούς τώρα που συλλάβατε μέσα στις φυλακές? Ναι, τώρα είναι προέκυψε μαρτυρία για αυτά τα δύο. Αλλά άτομα. Αλλά ναρκωτικά βρήκατε ή μόνο κινητά? Συγγνώμη. Βρήκατε και ναρκωτικά ή μόνο κινητά? Μόνο τα δύο κινητά και δύο ζευγάρια ακουστικά. Το οποίο είναι επίσης σοβαρό, γιατί υποτίθεται δεν έχουν κινητά στις φυλακές. Πείτε μου κάτι, μιλήσατε για έφοδο. Μιλάμε για ουσιαστική έφοδο, διότι στο πρόσφατο παρελθόν δεν επιτρεπόταν ή υπήρχε μια διαδικασία για να μπει η αστυνομία στις φυλακές. Ναι, όχι, υπάρχει μια διαδικασία, ένα πρωτόκολλο το οποίο ακολουθείται. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ψες. Είχαμε κάνει την έρευνα σε συνεννόηση με τη διεύθυνση των φυλακών γύρω στα μεσάνυχτα. Ναι. Βεβαίως είναι και έρευνα στις κεντρικές φυλακές για να διαπιστώνω αν έχουν ή δεν έχουν κατάδικοι κινητά τηλέφωνα ή αν διακινούνται ναρκωτικές ουσίες εντός των κεντρικών φυλακών. Σε κάθε περίπτωση έπονται αλυσίδωτες οι εξελίξεις μετά και από αυτό, κύριε Σεργίδη. Η επιχειρήση της ΙΚΑΝ. Θα γίνει έρευνα. Ναι. Φαντάζομαι από τις κεντρικές φυλακές για την προέλευση των κινητών και των ακουστικών. Μάλιστα. Και ελάτε να δούμε, είχαμε άλλη μια επιχείρηση της ΙΚΑΝ. Σταματήσατε όχημα για έλεγχο, ανακοπή οχήματος δηλαδή, και εντοπίσατε αλυσιδωτά και ναρκωτικά και ακόμη σε επόμενο έλεγχο και αυτόν που έδωσε τα ναρκωτικά. Άρα τρεις συλλήψεις. Ναι, σε συντονισμένη επιχείρηση και ανακοπή οχήματος ενός 44χρονου, στο οποίο όχημα βρισκόταν και μία 33χρονη, ανεβρέθηκαν 4 κιλά και 700 γραμμάρια κάναβη. Σε σωματικό έλεγχο που έγινε στο 44χρονο ανεβρέθηκαν και 2.925 ευρώ. Σε έρευνα στην οικία του ανεβρέθηκαν άλλα 5 κιλά και 755 γραμμάρια. Συνολικά δηλαδή σε αυτή την υπόθεση κατασχέθηκαν 10 κιλά 455 γραμμάρια. Σε ανακοπή οχήματος 47χρονου που συνδέεται με αυτή την υπόθεση ανεβρέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Σαββανά, τα κινητά τηλέφωνα, κύριε Σεργίδη, βεβαίως όταν λέτε ήταν κλοπημαία, ήταν τα κινητά τους τα οποία πήρατε εσείς για να... Ερευνάτε, αντιλαμβάνεστε ότι μπορούν να ζητήσουμε άρση τηλεπικοινωνιακό δεδομένο. Για να δούμε, διότι συνδέεται με τον 44χρονο. Μάλιστα. Να αναφέρω έτσι απλώς επιγραμματικά ότι από 1η του έτους μέχρι σήμερα έχουν κατασχεθεί 461 κιλά και 380 γραμμάρια κάναβη, μία ποσότητα η οποία δεν έχει κατασχεθεί ποτέ στο παρελθόν. Ναι. Άρα αυτό μας προβληματίζει και μας ανησυχεί, κύριε Σεργίδη, διότι οι δικές σας κατασχέσεις δεικνύουν πόσα ναρκωτικά διακινούνται εκεί έξω. Ναι. Χρειαζόμαστε ακριβώς την συμπαράσταση της κοινωνίας των πολιτών και πιστεύω ότι την έχουμε, γιατί αυτές οι πληροφορίες έρχονται και μέσω πολιτών, ανώνυμες. Μπορούν να πάρουν στο 1498 ανώνυμα εχέμηθα και να πούνε αν κάτι συμβαίνει στη γειτονιά τους το οποίο τους φαίνεται ύπομπτο. Να πούμε ότι δυστυχώς το θέμα των ναρκωτικών αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο όπου ανήκουμε, υπάρχει μια ανωδική τάση.
Ναι. Υπάρχει μεγάλη παραγωγή τόσο στην κάναβη όσο και στην κοκαίνη. Και κοκαίνη είχαμε κάποια αύξηση φέτος, έχουμε σχεδόν πάνω από 16 κιλά. Αντιλαμβάνεστε όταν όλα αυτά κάνουν. Και τους τρόπους με τους οποίους εισάγονται και στη χώρα μας, κύριε Σεργίδη. Αλλά πείτε μου λίγο τώρα, έκλεψαν και 70 φυτά βιομηχανικής κάναβης, που είναι για συγκεκριμένο σκοπό αυτή η παραγωγή, για κλωστές, για βιομηχανική χρήση. Τι θα μπορούσαν να την κάνουν, τι θα μπορούσαν να κάνουν αυτά τα φυτά? Εντάξει, για να μην δίνουμε ιδέες τηλεθεατές, εντάξει, φέρετε, είχαμε μια καταγγελία χθες στην αστυνομία ότι άτομο το οποίο καλλιεργούσε και είχε άδεια, να το τονίσουμε αυτό, από το Υπουργείο Γεωργίας για βιομηχανική κάναβη, ότι μεταξύ 23 και 25 Νάτου του είχαν κόψει 70 φυτά κάναβη ύψους 1,2 με 1,5 μέτρα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός που το έκανε μπορεί, έτσι πολύ απλά να πω, μπορεί να την πλασάρει αυτή τη βιομηχανική κάναβη στην αγορά των χρηστών και να ξεγελάσει τους χρήστες. Να. Κινδυνεύομαι όμως, κύριε Σεργίδη, είναι διαφορετικό το φυτό? Ενώ πέρα από τη χρήση από που είναι παράνομη στη χώρα μας, αλλά... Είναι, ναι, αν είναι μόνο το φυτό, γιατί υπάρχουν και άλλοι τρόποι να ψεκαστεί αυτή η βιομηχανική κάναβη και αν ψεκαστεί δεν ξέρουμε με τι, τότε είναι επικίνδυνο. Ναι, γι' αυτό το λέμε. Και για όσους κάνουν χρήση από όπου προμηθεύονται, πέραν της παράνομης αυτής πράξης, να ξέρουν ότι μπορεί να είναι και σε μεγάλο κίνδυνο αν καπνίσουν από αυτά τα φυτά, ναι, τα ψεκασμένα, κύριε Σεργίδη. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν ξέρουμε πώς θα την επεξεργαστεί. Και αυτό θέτει κίνδυνο στην υγεία, γιατί δεν γνωρίζουμε αυτός που θα την διοχετεύσει στην αγορά των χρηστών με τι άλλο θα αναμίξει αυτή τη βιομηχανική κάναβη. Μάλιστα, και επανέρχομαι στο πρώτο θέμα, κύριε Σεργίδη, για την έφοδο στις κεντρικές φυλακές και γενικά για τα ναρκωτικά. Μείναμε σε μια σύσκεψη, έγιναν και έρευνες και υπόθηκαν και τρόποι με τους οποίους θα μπορέσει να οχυρωθεί η διεύθυνση κλπ. Η έλεγχη. Τώρα, όσοι κάνετε εσείς, κάνετε κάτι στοχευμένο σε σχέση με τις κεντρικές φυλακές, ή περιμένετε να δούμε πώς θα γίνει εκείνη η σύσκεψη για το τι τεχταίνεται εντός τους? Κοιτάξτε, υπάρχει συνεργασία με τη διεύθυνση των κεντρικών φυλακών. Να. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν υπάρχει κάποια πληροφορία, όπως σε αυτή την συγκεκριμένη υπόθεση που είχαν συνδεθεί τα δύο άτομα με την υπόθεση της 20 Σεπτεμβρίου, ενημερώνεται η διεύθυνση και τότε, τηρώντας τα πρωτόκολλα, γίνεται αυτός ο έλεγχος. Και τα κινητά που έχουν εντοπιστεί, κύριε Σεργίδη, αντιλαμβάνεστε, εντός των φυλακών, φαντάζομαι θα ζητήσετε άρση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, να δούμε με ποιους συνομιλούσαν. Σιγουρότατα, και αντιλαμβάνεστε ότι και η διεύθυνση των φυλακών θα προχωρήσει σε έρευνα για τα τηλέφωνα και για τα ακουστικά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεργίδη. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.